αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, καθώς το Σάββατο 5 Ιουνίου ανοίγει τις πύλες της, πραγματοποιούνται τα επίσημα εγγένεια σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο «Επανασύσταση 2021». Χανιά, περισσότερα θα μας πει ο κύριος Μανώλης Πετράκης, ο οποίος είναι αντιπλοίαρχος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης. Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Γεια σας και από μένα. Με ιδιαίτερη χαρά προετοιμαζόμαστε το Σάββατο 5 του μήνα να πραγματοποιήσουμε τα εγγένεια της εξαιρετικής αυτής έκθεσης, Επανασύσταση 21, που εντάσσεται μέσα στις εκδηλώσεις της Πρωτοβουλίας 21, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Με βρίσκεται στο χώρο του Νεωρίου, ο Νεωρίου Μόρο, του Νεωρίου μας, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που, δεν σας κρύβω, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα διέθετε όλο αυτό το καταπληκτικό υλικό, το οποίο θα εκτεθεί για τους Κρήτες. Το περισσότερο από αυτό αφορά τον αγώνα των Κρητών στην Επανάσταση του 21. Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης είχε επιλεγεί σε μια προσπάθεια χρόνων σαν ένα από τα 10 περιφερειακά μουσεία της Ελλάδας, το οποίο σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία 21 προβάλλει την ιστορία του τόπου μας. Τα εγγένεια είχαν προγραμματιστεί να γίνουν το Μάρτιο, 27 Μαρτίου, δηλαδή λίγες μέρες μετά την κήρυξη της έναρξης Επανάστασης. Αλλά δυστυχώς ο κορονοϊός δεν μας επέτρεψε. Και θέλω να πιστεύω ότι το Σάββατο, Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, θα μπορέσουμε στο χώρο μας να πραγματοποιηθεί η έναρξη αυτής της εξαιρετικής έκθεσης με δρόμενα, με διαδραστικά. Το ΕΟΙΤΕ έχει ένα καταπληκτικό διαδραστικό με τη χάρτα του Ρίγα, με διάφορα βίντεο από τους αγώνες του 21 και των Κρητών και καταπληκτικούς πίνακες ζωγραφικής. Ακριβώς εκεί θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Πετράκη, στα εκθέματα, να μας φέρετε κάποια παραδείγματα. Τα παραδείγματα δεν μπορώ να σας πω επακριβώς. Έχει Κρήτες αγωνιστές, το Χατζημιχάλη Νταλιάνη, παραδείγματος χάρη, έχει καταπληκτικούς πίνακες 1830-40, όπλα, παλάσκες. Είναι πάρα πολύ το υλικό και εξαιρετική παρουσίαση. Η εργασία των συνεργατών από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, των επιστημόνων, έχει φέρει καταπληκτικά αποτελέσματα που θα μπορούσαμε, αν και εσείς επιθυμείτε, την Παρασκευή ή το Σάββατο, που η έκθεση θα είναι στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της προετοιμασίας, να έχουμε περισσότερα στοιχεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε και κομμάτια από την έκθεση. Εννοείται, με μεγάλη μας χαρά. Και η υπεύθυνη της εκθέσεως, η κυρία Κουκίου, που είναι κοντά μας μέρες τώρα, θα μπορέσει να σας δώσει περισσότερα στοιχεία. Εγώ να πω βέβαια ότι η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένα, κύριε Πετράκη, 7 ενότητες, έτσι δεν είναι, χωρισμένοι σε 7 ενότητες. Ακριβώς. Για αυτές τις ενότητες, όπως είδατε στο δελτίο τύπου, η κυρία Κουκίου θα μπορέσει την Παρασκευή ή το Σάββατο να σας ομιλήσει με περισσότερες λεπτομέρειες για μια ξεχωριστά τις ενότητες, που είναι, δεν μπορώ να περιγράψω το τι περιλαμβάνει αυτή η έκθεση. Ενώ εγώ να πω, κύριε Πετράκη, ότι βλέπουμε πλάν αυτή τη στιγμή από το εσωτερικό του ναυτικού, του Ναυτικού Μουσείου, τα πλάνα τα οποία βλέπουμε, βέβαια. Το Νεώριο, από ό,τι τώρα γύρισα λίγο. Ακριβώς, να δούμε λίγο και από εσάς, βέβαια. Είναι ένα κομμάτι της έκθεσης. Ήδη το συνεργείο από την Αθήνα, από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, είναι μέσα και εργάζεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε το συντομότερο να προσφέρουμε στην Κρήτη αυτό το εξαιρετικό, τι να πω τώρα, δεν περιγράφεται. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα επέφερε αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Και βέβαια καλό θα είναι να τύχει και ανταπόκρισης, να απευθύνουμε ένα κάλεσμα. Ακριβώς. Εμείς τα καλέσματα θα συνεχίσουμε και μετά τα εγγένεια. Η έκθεση θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερους Κρήτες στην έκθεση. Είναι, νομίζω,
μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας, για την Κρήτη, το να δουν και να αφουγκραστούν και να ακούσουν και να διαβάσουν στοιχεία από την ιστορία και όχι μόνο του τόπου μας. Επειδή δεν έχουμε και πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες, ναι. Τα κείμενα είναι και στην Αγγλική, έτσι ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να διαβάσουν κομμάτια από την ιστορία μας, τα οποία έχει γίνει μια τόσο μεγάλη προσπάθεια που νομίζω ότι και εκείνοι θα φύγουν με τα καλύτερα των αποτελεσμάτων. Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, είστε ένας άνθρωπος ευαισθητοποιημένος που τιμάτε βέβαια και έχετε έτσι ιδιαίτερα αισθήματα για την ιστορία του τόπου μας. Να μας πείτε λίγο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των συγκεκριμένων εκθέσεων την δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύουμε και με φόντο μία ξεχωριστή εθνική επέτειο. Τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που δεν θα πρέπει να ξεχαστεί από τη μνήμη μας. Για ένα παραπάνω δε εμάς εδώ στα Χανιά και στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, που αυτές τις μέρες γιορτάζαμε και γιορτάζουμε και τα 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Βέβαια. Και μάλιστα εγώ είχα την ευτυχή συγκυρία την Κυριακή να συμμετέχω σε μια διαδικτυακή συζήτηση, παύλα συγκέντρωση, με την Ομοσπονδία Κρητικών Συλλόγων Ευρώπης. Και το θέμα που είχα αναπτύξει ήταν ένα όχι τόσο γνωστό κομμάτι της ιστορίας της Μάχης Κρήτης, οι ναυτικές επιχειρήσεις εκείνης της περίοδου. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε, σε όποιο πόστο είμαστε, να προσφέρουμε ένα λιθαράκι στην ιστορία του τόπου και να μην μας οδηγήσει η λύθη στη μοναξιά της ιστορίας. Μάλιστα. Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, οι δράσεις φαντάζομαι θα συνεχιστούν. Έτσι πιστεύουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια έκθεση στην Τεργέστη της Ιταλίας, σε ένα καταπληκτικό χώρο, στο Μουσείο Τηλεγράφου και Γραμματοσύμου Κεντρικής Ευρώπης, με μια καταπληκτική συλλογή που έχουμε με γραμματόσημα πλοίων. Θέλω να πιστεύω ότι ο κορονοϊός δεν θα μας σταματήσει στο να πραγματοποιηθεί. Εκεί γίνεται κάθε χρόνο ένα παγκόσμιο σιρκουί, το Ρεγκάτα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι η έκθεσή μας τώρα, η προβολή της με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε όλοι μας να γευτούμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου που κατέβηκε στα Χανιά για αυτό το σκοπό. Και βέβαια τα μουσεία γενικά και το Ιστορικό Μουσείο και το Ναυτικό Μουσείο θέλουν, χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας, του κράτους, φορέων. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς οι φορείς θα πρέπει να προσπαθούμε έτσι ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε την αγάπη και την προστασία όλων αυτών που έχουν τη δύναμη και την όρεξη να προσφέρουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε αυτές τις εξαιρετικές σχέσεις που επιφέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν να βρεθούν στο σημείο εκεί, να επαναλάβουμε το σημείο που πραγματοποιείται η έκθεση. Είναι στο νεόριο του Μόρο, ναι. Είναι στην Ακτή Ενώσεω. Ναι. Είναι ένα από τα τελευταία νεόρια που έκτισαν οι Βένετοι πριν η Κρήτη παραδοθεί στους Οθωμανούς. Υπήρχε εδώ η έκθεση αρχαίας και παραδοσιακής ναυπηγικής, η οποία για τους λόγους της τωρινής έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι, δεν υπάρχει και ανταυτού υπάρχει η έκθεση για τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας. Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία για την έκθεση, εύχομαι. Εξασφαλισμένη, σίγουρη. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε βέβαια το Σάββατο που θα μπορέσουμε να δείξουμε από κοντά το και κλείσαμε κομμάτι αυτό, εννοείται. Να είστε καλά. Okay. Ευχαριστώ και εγώ που μας ακούσατε. Να είστε καλά και εσείς και οι τηλεθεατές. Κύριε Πετράκη, λοιπόν.